είναι η αστυνομία μετά την προανάκριση που γίνεται. Πόπη, καλημέρα από τα Χανιά. Μία ανατριχιαστική ιστορία. Όπως είπες, ένας 35χρονος άνδρας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο των Χανίων με ένα τραύμα το οποίο του έχει προκληθεί από μεγάλο ξύλο, από σκουπό ξύλο. Οι λεπτομέρειες που σας περιγράφω και από το πρωί είναι δύσκολο το ρεπορτάζ αυτό. Το σκουπό ξύλο. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Μην πούμε τι έχει γίνει. Μπορεί κάποιος να καταλάβει εύκολα. Ναι. Ο άνθρωπος σουβλίστηκε κυριολεκτικά. Πολύ... Το ζήτημα είναι πώς έγινε. Πολύ γιατί δεν το κατήγγειλε εξ αρχής ο ίδιος. Δεν το κατήγγειλε ο ίδιος. Η πρώτη του αναφορά στο νοσοκομείο ήταν ότι χτύπησε στο σπίτι του στο μπάνιο. Ωστόσο, διαπίστωσαν οι γιατροί ότι είναι ένα πολύ σοβαρό τραύμα που δεν μπορεί να έχει προκληθεί από αυτό. Τώρα εξετάζονται τα ενδεχόμενα πρώτον της εγκληματικής ενέργειας εις βάρος του και δεύτερον ίσως τη συμμετοχή του σε κάποιο είδους σεξουαλικό παιχνίδι. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, Πόπη. Η αστυνομία προς το παρόν δεν έχει σαφείς για το περιστατικό αυτό. Πάντως ο άνθρωπος, το βασικό δεδομένο είναι ότι είναι στο νοσοκομείο, είναι στην εντατική. Κινδυνεύει η ζωή του, έτσι. Του, διότι το τραύμα ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Να. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση αυτή, ανατριχιαστική σε κάθε περίπτωση. Θα πάμε όμως εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Top Chef Masters σε πρώτη μετάδοση. Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Αν θες παντού να κυριαρχεί το design, έλα στο Γερμανό. Απόκτησε πρώτα εδώ το νέο LG Mini, το μικρότερο και λεπτότερο full touchscreen κινητό με LCD οθόνη 3,2 ιντσών. Απόλαυσε το προχωρημένο design με μοναδικές εφαρμογές για πλωτό ίντερνετ. Απόκτησε το δωρεάν στα προγράμματα Κοσμοτέ απεριόριστα. Για ό,τι νέο, Γερμανός, είσαι μέσα. Υπάρχει μια μοναδική αγκαλιά για όλους μας. Στη MediaStrom θα βρεις ένα στρώμα που σε αγκαλιάζει το ίδιο μοναδικά. Η MediaStrom παρουσιάζει 17 κορυφαία στρώματα που ικανοποιούν κάθε ανάγκη σε ποιότητα, αίσθηση και τιμή. Κάθε στρώμα, μια μοναδική αγκαλιά. MediaStrom. Γιατί ο ύπνος είναι ζωή. Ετοιμαστείτε για την πιο εφαίρεια απόλαυση που δοκιμάσατε ποτέ. Νέο Σένσια Μους από τη Φάγε. Η πρώτη μους από γιαούρτι με απολαυστικά κομμάτια φρούτων σε 4 υπέροχες γεύσεις. Νέο Σένσια Μους από τη Φάγε. Η πρώτη μους από γιαούρτι. Επειδή με λίγη παραπάνω συγκέντρωση και λίγη παραπάνω ενέργεια μπορείτε να τα καταφέρετε καλύτερα, εμπιστευτείτε το φάρμα των Vitamin Gen. Η αποτελεσματική του σύνθεση με βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και εκχύλισμα Ginseng G115 σας προσφέρει φυσική και πνευματική ευεξία. Φάρμα των Vitamin Gen σε κάψουλες και αναβράζοντα δισκία. Πάρτε τα πάνω σας. Υπάρχουν φορές που γίνομαι αόρατος. Και κάποιες φορές νομίζεις ότι ζεις σε ένα παραμύθι. Ευτυχώς, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει μέσα στα Euronics. Γιατί στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Euronics θα γνωρίσετε τι σημαίνει φιλικότητα, αληθινή εξυπηρέτηση και καλές τιμές. Euronics. Οι δικοί σας άνθρωποι. CSI My... Νέος κύκλος επεισοδίων. Τρίτη με Παρασκευή. Στις 11 το βράδυ. Δεν υπάρχει τίποτα σαν γι' αυτό και έχει βάλει στο μάτι τη θήκη του μπλοκ τουαλέτας που εύκολα γεμίζει μικρόβια. Παρουσιάζουμε τα νέα Fresh Discs από τον DAC. Κουμπώστε το δοχείο gel μέσα στη χειρολαβή και είστε έτοιμοι για δράση. Χωρίς τη θήκη που αποτελεί πιθανή εστία μικροβίων, σας βοηθούν να διατηρείτε τη λεκάνη σας φρέσκα και καθαρή. Νέα Fresh Discs από τον DAC. Το μοναδικό μπλοκ τουαλέτας χωρίς θήκη και με το μοναδικό σχήμα του DAC υγρό. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να καθαρίσετε ακριβώς κάτω από το χείλο της λεκάνης. Καμία δουλειά δεν είναι δύσκολη για τον DAC. Με το πάτημα ενός κουμπιού, οι αυτοματισμοί και τα control Sofi κινούν τα ρολά σας και τις τέντες και κρατούν το σπίτι σας δροσερό.
Ήχος. Πιο έντονη θερμότητα, πιο άμεση δράση. Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και κλινικά. Μας ξέρει όλη η Ελλάδα. Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου 11830. Μάθε ό,τι θες τώρα. Παντού και πάντα 11830. Ήρθε η στιγμή. Με ένα μόνο άγγιγμα βλέπεις τι γίνεται στο πάρτι του Σπύρου και ποιοι έχουν πάει. Σχολιάζεις την παρουσίαση που έκανε ο Αντώνης. Η Λίλιαν έφυγε για Μύκονο τελικά. Όλος ο κόσμος σου μέσα από μία οθόνη. Με Timescape για να μην χάνεις στιγμή. Νέο Xperia X10 από τη Sony Ericsson. Άπειρες δυνατότητες με ένα μόνο άγγιγμα. Συνεχής αγώνας. Η νέα εποχή σε καλεί να είσαι ανταγωνιστικός. Όχι όμως και μόνος σου. Στην Τράπεζα Κύπρου έχουμε τη δύναμη, τη θέληση, αλλά και τη ρευστότητα να στηρίξουμε κάθε επιχείρηση που θέλει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες μιας νέας εποχής. Τράπεζα Κύπρου. Δέντα πρώτων βοηθειών. Δευτέρα με Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι. Τιρόλο Κότατς. Δημιουργήστε ασύγκριτα απολαυστικές γεύσεις στη στιγμή. Τιρόλο. Γιατί και στην ισορροπημένη διατροφή η γεύση παίζει ρόλο. Ακριβώς λοιπόν κοντά σας και πάλι για να δούμε πώς διαμορφώνει τη δισογραφία της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης η ελληνική οικονομία. Οι κερδοσκοπικές πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα και στο ευρώ εντείνονται καθώς το σπρέτ σημείωσε σήμερα νέο αρνητικό ρεκόρ, φτάνοντας, ξεπερνώντας μάλιστα και τις 1000 μονάδες βάσης την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη διπλωματικός πυρετός σε Αθήνα, Βερολίνο και Βρυξέλλες για την ταχεία ενεργοποίηση του μηχανισμού αλλά και για να αποτραπεί η μεταφορά της κρίσης και σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωζώνης. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς λόγω των έκτακτων συνθηκών, απαγόρευσε τις ανοιχτές πωλήσεις μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πάμε κατευθείαν στην αίθουσα σύνταξη, στο Χρυσόστομο τον Τζούφι, που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Έφτασαν σε δυσόρετα ύψη σήμερα τα spreads, Χρυσόστομε. Πόπι, ουσιαστικά ελληνικό spread δεν υπάρχει σήμερα. Η ελληνική αγορά δεν λειτουργεί. Δεν γίνονται πωλήσεις. Δεν μπορείς να πουλήσεις ελληνικά ομόλογα στην ελληνική αγορά. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις ομολόγων στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες και εκεί πράγματι, όπως είπες στον πρόλογό σου, έφτασε το spread να είναι και στις 1140 μονάδες, το οποίο σημαίνει ότι η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου ξεπέρασε κατά πολύ το 10%, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά για χώρα της Ευρωζώνης. Τα ασφάλιστρα τώρα στα πενταετή ομόλογα έφτασαν τις 890 μονάδες. Η Ελλάδα φυσικά φιγουράρει στην πρώτη θέση των χωρών με τις περισσότερες πιθανότητες για στάση πληρωμών. Βρίσκεται πάνω από το 48% αυτό το ποσοστό. Στο ελληνικό χρηματιστήριο παρατηρείται μικρή πτώση 0,86% ακριβώς επειδή η Επιτροπή Κεφαλαιογοράς πήρε αυτό το μέτρο και απαγόρευσε το short selling, την ανοιχτή πώληση μετοχών. Και από εκεί και πέρα το δολάριο βρίσκεται σε χαμηλό 1,31%. Το ευρώ σε σχέση με το δολάριο σε χαμηλό 1,31, χαμηλό των τελευταίων μηνών. Ενώ πιέσεις φυσικά δέχονται και οι επόμενοι δύναμοι κρίκοι, όπως η Πορτογαλία, τις οποίες το χρηματιστήριο χάνει αυτή τη στιγμή 5,5%. Εν μέσω. Έχεις εικόνα για τα spreads της Πορτογαλίας. Έχω εικόνα για τα ασφάλιστρα της Πορτογαλίας, τα οποία έχουν εκτοξευθεί στις 415, αν θυμάμαι καλά, μονάδες. Mm-hmm. Πριν από μία εβδομάδα δεν ήταν ούτε στα μισά. Εν μέσω δηλώσεων, όπως αυτή του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι ο ιός ο ελληνικός είναι σαν τον έμπολα και έχει μολύνει ολόκληρη την Ευρώπη, ή δηλώσεις σαν αυτή του οικονομολόγου, του κυρίου Ζιν, του ΆΙΦΟ, του Γερμανού, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποπληρώσει τη βοήθεια που θα πάρει και στο τέλος θα ζητήσει από την Ελλάδα, από τη Γερμανία διαγραφή του χρέους. Είναι λοιπόν η απειλή του ντόμινο που δείχνει να ξυπνάει την Ευρώπη, αφού ευχαριστήσουμε τον Χρυσόστομο τον Τσούφι. Να δούμε το νομοσχέδιο για βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που προωθεί στη Γερμανική Βουλή η Άγγελα Μέρκελ, σύμφωνα με το πρακτορικό.
Bloomberg. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της γερμανικής κυβέρνησης που εξασφάλισε το Reuters, η πρώτη δόση του διεθνούς πακέτου επίγουσας βοήθειας προς την Ελλάδα πρόκειται να καταβληθεί στις 19 Μαΐου, ενώ σήμερα η Γερμανίδα Καγκελάριο, σας θυμίζουμε, θα έχει επαφές με Ντομινίκ Στρος-Καν αλλά και Ζαν Κλοντ Τρισέ. Σύνδεση με την Deutsche Welle τώρα, στη Βόνη, με το Σταμάτη των Ασημένιων, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες, Σταμάτη. Εν αναμονή αυτών των κρισίμων ζημώσεων στις οποίες αναφέρθηκε Πόπη σήμερα στο Βερολίνο, οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ακριβώς για τη δρομολόγηση της ψήφισης του πακέτου στήριξης, με τους σοσιαλδημοκράτες να έχουν ξεσπαθώσει και να κατηγορούν την κυρία Μέρκελ για προεκλογικά τερτύπια και τακτικισμούς που όξυναν, όπως λένε, την ελληνική κρίση. Το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί μια κλειστή σύσκεψη με την Καγκελάριο και τους συναρμόδιους υπουργούς, ενώ καθοριστική, όπως είπες, για τις εξελίξεις είναι και η συνάντηση του επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του κ. Ντομινίκ Στρος-Καν, με την Άγγελα Μέρκελ και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόιμπλε. Τώρα, η κυβέρνηση, θορυβημένη από τις εξελίξεις, προσπαθεί να περάσει το νομοσχέδιο για τη βοήθεια προς την Ελλάδα με τη διαδικασία του επίγοντος, μια τακτική που βρίσκει αντίθετους τους σοσιαλδημοκράτες, που τις επιρρύπτουν ότι επί τρεις μήνες κάθεσαι, προσπαθείς να παρατείνεις αυτή την αγωνία για, με σκοπό να αντλήσεις εκλογικά ωφέλη, και τώρα θέλεις να προωθήσεις αυτό το νομοσχέδιο με τη διαδικασία του επίγοντος. Κούρσα με τεμποδίων και μικροκομματικά τερτύπια θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτού του έργου που βλέπουμε εδώ και εβδομάδες στην Γερμανία. Και οι σοσιαλδημοκράτες, θα μπορούσε να πει κανείς, επιδεινώνουν την κατάσταση, ζητώντας από τη γερμανική κυβέρνηση να συμμετάσχουν και οι τράπεζες στο κόστος της βοήθειας. Πάντως, Φόπη, εκτιμάται ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο η διαδικασία της ψήφισης του νόμου θα ολοκληρωθεί στις 7 Μαΐου από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, έτσι ώστε στις 19 του μήνα να έχουν ολοκληρωθεί, να έχουν εκταμιευθεί οι πόροι, να τεθεί σε ισχύ ο νόμος και, κυριαρχή, θα μπορούσαμε να πούμε, συγκρατική ευδοκία εκ μέρους των αναλυτών αλλά και των εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή. Θα δούμε στη διάρκεια βεβαίως της εκπομπής μας και του Βελτίου και την, αν υπάρχει αισιοδοξία τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Λονδίνο. Ευχαριστούμε τον Σταμάτη τον Ασημένιο. Αύξηση του ορίου απολύσεων στο 4%, μείωση των αποζημιώσεων και πάγωμα τουλάχιστον για φέτος των κατώτατων μισθών για τον ιδιωτικό τομέα. Συζητάει η κυβέρνηση με την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Εργασίας στο Προεδρείο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Η όποια συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ το οριστικό πράσινο φως θα δοθεί, όπως φαίνεται, σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στις 10 Μαΐου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα ο Κωνσταντίνος Καρκαγιάννης. Κωνσταντίνε, πώς έχει το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης του μηχανισμού στήριξης? Καλημέρα, Πόπη. Καλημέρα. Όλοι ελπίζουμε, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέχρι το Σάββατο πιθανότατα, θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία στην Αθήνα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της ελληνικής κυβέρνησης για το κοινό πρόγραμμα στήριξης ελληνικής οικονομίας. Και στη συνέχεια, την ερχόμενη εβδομάδα, θα εγκριθούν από τα κράτη-μέλη, από όσα χρειάζεται τέλος πάντων, τα δάνεια, τα διμερή δάνεια προς την Ελλάδα. Οπότε πλέον θα είμαστε έτοιμοι στις 10 Μαΐου στην έκτακτη σύνοδο κορυφής του Eurogroup σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων να ενεργοποιηθεί η διμερής βοήθεια προς την Ελλάδα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Η Κομισιόν έδωσε χθες το σήμα ότι πλέον τα περιθώρια έχουν στενέψει ασφικτικά. Παράλληλα εκφράζονται πολύ μεγάλες ανησυχίες για επέκταση της κρίσης και σε άλλες χώρες μέλη του ευρώ, όπως για παράδειγμα την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, ενδεχομένως την Ισπανία και την Ιταλία. Και πλέον νομίζω ότι γίνεται σαφές ότι... Πρέπει να κινηθούμε σε ταχύτερους ρυθμούς. Ναι, ότι πλέον νομίζω πρέπει να υπάρξει μια πολύ αποφασιστική πολιτική απάντηση πλέον στην επίθεση που φαίνεται πως δέχεται ολόκληρο. Συναγερμός λοιπόν, αφού σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνε. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη υπό το φόβο ντόμινο που θα παρασύρει την Ευρωζώνη. Καθώς οι κερδοσκόποι μετά την Ελλάδα στρέφονται τώρα και σε άλλες χώρες, όπως είναι η Πορτογαλία. Στην αναζήτηση για τον επόμενο Ευρωπαίο ασθενή, η ευάλωτη Πορτογαλία προβάλλεται ως ο επικρατέστερος υποψήφιος. Ο οίκο Standard & Poor's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας κατά δύο βαθμίδες. Οι ενδείξεις είναι σαφείς. Τα σπρέν των δεκαετών ομολόγων έκλεισαν χθες σε επίπεδα ρεκόρ 200 μονάδων βάσης. Αυτό μας κάνει να μιλάμε για αναδιάρθρωση, κάτι που ανησυχεί πολύ τις αγορές. Με υψηλότερο χρέος και βραδύτερη ανάπτυξη την περασμένη δεκαετία σε σχέση με την Ελλάδα, η φτωχότερη χώρα της Δυτικής Ευρώπης τιμωρείται από τους επενδυτές, καθώς η χρεωστική κρίση εξαπλώνεται. Τα πορτογαλικά ασφάλιστρα κινδύνου έναντι αθέτησης πληρωμής δείχνουν ότι οι επενδυτές θεωρούν το πορτογαλικό χρέος το 8ο πιο επισφαλές, χειρότερα και από το Λίβανο ή τη Γουατεμάλα. Ενώ το δημο...
χρέος της Πορτογαλίας ανέρχεται στο 77% του ΑΕΠ. Εκτινάσεται στο 236% εάν συμπεριληφθεί το χρέος επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η ανάπτυξή της την τελευταία δεκαετία μετά βίας άγγιζε το 1% κατά μέσο όρο. Αν και εξακολουθεί να δανείζεται πολύ φθηνότερα σε σχέση με την Ελλάδα, το ενδεχόμενο επανάληψης του ελληνικού χρεωστικού θρίλερ στην Πορτογαλία ανησυχεί τους επενδυτές. Το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό της εξάπλωσης. Θα μπορούσε όλο αυτό να εξαπλωθεί στην Ευρώπη. Βλέπουμε το κόστος δανεισμού να ανεβαίνει για την Πορτογαλία και μάλιστα με πολύ πιο επιθετικές διαθέσεις από ότι στην Ιρλανδία ή στην Ισπανία. Ο Independent επισημαίνει ότι πολλοί οικονομολόγοι έχουν στραφεί εναντίον της Πορτογαλίας. Κατά τον Ken Rogoff του Harvard, είναι πολύ πιθανό τουλάχιστον άλλη μια χώρα της Ευρωζώνης να χρειαστεί πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες χρειάζονται μεγάλες περικοπές στον προϋπολογισμό εάν η Ευρώπη θέλει να αποφύγει μια εξάπλωση. Κατά της Πορτογαλίας επέτεινε την Τρίτη η απεργία των εργαζομένων στις δημόσιες συγκοινωνίες και έπεται συνέχεια καθώς την προσπάθειά της να μειώσει το έλλειμμα και να καθησυχάσει τις αγορές. Η κυβέρνηση Σόκρατες έχει ήδη επιβάλει αυστηρά και αδιαπραγμάτευτα μέτρα λιτότητας. Τι μεταδίδουν τώρα τα ξένα δισογραφικά δίκτυα αυτή την ώρα από την Ιουλία Βελισσαράτου στην αίθουσα σύνταξης. Καλή σου ημέρα, Πόπη, και από μένα. Πανικό στην Ευρωζώνη, κατάσταση εκτός ελέγχου, χαρακτηριστικές εκφράσεις που συναντούμε πάρα πολύ συχνά στην περιήγησή μας στα διεθνή μέσα. Γεγονός που δίνει έτσι το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα που επικρατεί. Το BBC υπογραμμίζει ότι η αστάθεια και η ασφάλεια των αγορών προέρχεται κυρίως από το φόβο ότι η κρίση ήδη έχει εξαπλωθεί και μάλιστα τάχιστα και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Με αμέσως επόμενο θύμα την Πορτογαλία, όπου το χρηματιστήριο καταβαραθρώθηκε κατά 5%, αλλά και την Ισπανία. Η κακή μέρα, όπως λένε, φάνηκε από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, που σημείωσαν πτώσει, ενώ σε χαμηλά 5 εβδομάδων υποχωρούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Μεταδίδει επίσης ότι οι έκτακτες συνθήκες ανάγκασαν τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φαν Ρομπέι, σε σύγκληση τηλεδιάσκεψης για τις 10 Μαΐου μεταξύ των ηγετών των χωρών της Ένωσης. Οι αναλυτές αναφέρουν επίσης ότι η κατάσταση είναι απελπιστική, καθώς η ελληνική κυβέρνηση χάνει τη μάχη της αξιοπιστίας, αφού δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να πείσει τις διεθνείς αγορές. Πριν από λίγο, το Associated Press προέβλεψε ότι η χώρα μας βρίσκεται 3 εβδομάδες πριν τη χρεοκοπία. Το Bloomberg τώρα μεταφέρει τις φήμες για κατάρρευση τραπεζών που επιδεινώνουν την κατάσταση, αλλά και την ασφυκτική πίεση που δέχεται η κυβέρνηση για ακόμα πιο σκληρά μέτρα, όπως περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Μέτρα που, όπως υπογραμμίζει δημοσιογράφος, έπρεπε να έχουν ληφθεί εδώ και χρόνια και τώρα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα μέσα σε ένα μήνα. Την ίδια στιγμή, οι Financial Times αναφέρουν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μελετά να αυξήσει το μερίδιό του στο πακέτο οικονομικής διάσωσης της Ελλάδας κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω φόβων ότι το πρόγραμμα των 45 δισευρώ που έχει συμφωνηθεί δεν θα καταφέρει να αποτρέψει τη διόγκωση της κρίσης σε επίπεδα εκτός ελέγχου, Πόπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε το κλίμα τώρα στη Βρετανική πρωτεύουσα. Από το Λονδίνο, Αθανάση Ογκαβός με το ρεπορτάζ. Αθανάση. Όπως ανέφερε και η Ιουλία Πόπη, η Financial Times, το κύριο θέμα τους αναφέρονται στην πρόθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να αυξήσουν την δική τους συνδρομή στο μηχανισμό στήριξης. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές δηλώσεις αναλυτών στην εφημερίδα που επισημαίνουν ότι ακόμα και τα πρόσθετα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ίσως να μην επαρκούν, τουλάχιστον για την επόμενη τριετία. Η Daily Telegraph επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής οικονομολόγου της Royal Bank of Scotland, εδώ στο City του Λονδίνου, ο οποίος προτρέπει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να σπεύσει να αγοράσει ελληνικά ομόλογα, ώστε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρωζώνη. Η Independent ακριβώς σχολιάζει ότι η κρίση πλέον έχει ξεφύγει οριστικά από τα ελληνικά όρια και φέρνει την Ευρωζώνη κοντά στο τέλος του παιχνιδιού, απειλώντας δηλαδή το μέλλον του ευρώ. Η εφημερίδα παρομοιάζει την κατάσταση με τις αρχές της διεθνούς τραπεζικής κρίσης, με αφορμή την κατάρρευση της Lehman Brothers, ενώ σχολιάζει επίσης ότι η ελληνική κρίση απειλεί ακόμα και με ανατροπή την κυβέρνηση της καγκελαρίου Μέρκελ στη Γερμανία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση. Καλημέρα από την Αθήνα. Επιτάχυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης με την εφαρμογή μεγαλύτερων περικοπών στο σκέλος των δαπανών προτείνει ο διοικητής της Ελλάδας, της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιώργος Προβόπουλος. Τονίζοντας πως για να αντιστραφούν οριστικά οι δυσμενείς τάσεις, πρέπει να υπερβούμε τον εαυτό μας και να εκπλήξουμε θετικά τις αγορές, επιτυγχάνοντας βελτιώσεις μεγαλύτερες και από αυτές που έχουν προβλεφθεί. Πρέπει να εκπλήξουμε θετικά τις αγορές, διαφορετικά το στοίχημα έχει χαθεί. Με αυτή τη δραματική έκκληση, ο Γιώργος Προβόπουλος ζήτησε να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι διαρθρωτικές αλλαγές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θα έχει, πιστεύω, μεγάλη σημασία για το γενικότερο οικονομικό κλίμα αν η δημοσιονομική εξυγίανση στο σκέλος των δαπανών προχωρήσει ακόμη.
από ό,τι μέχρι στιγμής προγραμματίζεται, ώστε να επιτευχθεί εφέτος μείωση του ελλείμματος μεγαλύτερη και του 5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος το 2010, η ύφεση είναι πλέον σίγουρο ότι θα ξεπεράσει το 2%, καθώς θα πιέζεται από το χρέος που αναμένεται να συνεχίσει την ανωδική του πορεία, φτάνοντας πάνω από το 130% το 2014, επηρεασμένο από την ανυπαρξία εθνικής αποταμίευσης, η οποία το 2009 ήταν μόλις στο 5% του ΑΕΠ. Μοναδική διέξοδος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με τη δραστική μείωση του ελλείμματος και του χρέους και την ανάκτηση της απολεσθήσας ανταγωνιστικότητας. Ο διοικητής στην ομιλία του ζήτησε να μειωθεί το κόστος εργασίας και προέβλεψε ότι η ανεργία θα φτάσει φέτος το 11%, ενώ παράλληλα προετοίμασε το έδαφος για περίοδο μακράς λιτότητας. Η κρίση δεν επιδέχεται βραχυχρόνιες θεραπείες. Προϋποθέτει αντίθετα επίμονη και συστηματική προσπάθεια. Μια προσπάθεια μακρά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει στην έκθεσή του διοικητής, για να καταφέρει η Ελλάδα να μειώσει το χρέος της από το 115% που είναι φέτος στα επίπεδα του 2007, δηλαδή στο 95,7%, θα πρέπει να καταγράφει μέσω πρωτογενές πλεώνασμα 5,4% για τα επόμενα 5 χρόνια ή 2,8% για τα επόμενα 10 ή 1,5% για τα επόμενα 20. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και αν δεχθούμε το αισιόδοξο σενάριο του προγράμματος σταθερότητας που παρουσιάζει ως πλεονασματικό το 2012 με 2,6% και το 2013 με 3,2%, η χώρα μας για να μειώσει το χρέος της στο 60% θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από 25 χρόνια. Τέλος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος προέβλεψε ότι οι συγχωνεύσεις τραπεζών είναι αναπόφευκτες προκειμένου το σύστημα της χώρας να αντιμετωπίσει τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά. Για το θέμα της ελληνικής οικονομίας και τις εξελίξεις γύρω από αυτό μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή μας και ο πρόεδρος του ΣΚΑΙ, ο κ. Αλαφούζος. Να ακούσουμε ένα κομμάτι από τα όσα μας είπε. Νομίζω με μόνο χειρότερες εξελίξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχιστεί η ζωή. Η ζωή θα συνεχιστεί. Mm-hmm. Και αν αντιδράσουμε με σοβαρότητα και σύνεση και δείξουμε μία ομοψυχία, δουλέψουμε σκληρά, θα μπορέσουμε σε μερικά χρόνια να ζούμε σε μία Ελλάδα πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Σήμερα δυστυχώς η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψεύτικη, πάρα πολύ διεφθαρμένη. Και ήταν μοιραίο να πάθει έμφραγμα. Δηλαδή, σαν τον άνθρωπο που έχει πάρα πολύ υψηλή χοληστερίνη, δεν γυμνάζεται, είναι παχύς, καπνίζει. Πολύ, τρώει πολύ. Ήταν αναπόφευκτο. Δεν πεθάναμε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ είναι μία σπίδα προστασίας. Είναι το ΕΚΑΒ, είναι το 166. Υπάρχουν περιθώρια να πεθάνουμε, για να το πω έτσι, σχηματικά. Όχι, νομίζω όχι. Μας προστατεύει πάρα πολύ το ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πει ότι θα δέχεται τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών ασχέτως τι βαθμολόγηση μας κάνουν οι οίκοι βαθμολόγηση όπως η Standard & Poor's, Moody's κτλ. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δανείσει στην Ελλάδα, στις ελληνικές τράπεζες πάρα πολύ μεγάλα ποσά και συνεχίζει να τις χρηματοδοτεί και γι' αυτό έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη προστασία από ό,τι θα είχε οποιαδήποτε άλλη χώρα αν είχε το δικό της νόμισμα για να αντιμετωπίσει την κρίση. Προκαλούμεθα δυστυχώς να κάνουμε αλλαγές στην οικονομία μας μέσα σε μήνες, αλλαγές που έπρεπε να είχαμε κάνει σε χρόνια. Τα έχουμε πει, τα λέμε όλοι κτλ. Και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Δεν είχαμε το περιθώριο να προετοιμαστούμε και ψυχολογικά είχαμε αλλά και περιθώριο, πρακτικά. Αλλά νομίζω ότι οι πολιτικές ηγεσίες των τελευταίων αρκετών ετών δεν στάθηκαν στο ύψος τους και δεν έκαναν τα αυτονόητα αυτά που έπρεπε να έχουν κάνει και έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο που ζούμε όλοι. Έτσι λοιπόν, μια αδιέξοδη κατάσταση την οποία δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση χειροτέρευσε δραματικά με την έλλειψη ρεαλισμού, στην καλύτερη περίπτωση, τη σημερινή κυβέρνηση. Και σήμερα πληρώνουμε αυτό το ακριβό τίμημα. Και ακόμα σήμερα δεν έχουν υποθεί οι αλήθειες όπως έπρεπε να υποθούν. Συνεδριάζει περίπου μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Γιάννης Ραγκούσης, θα παρουσιάσει όλες τις διατάξεις του Καλλικράτη αλλά και το νέο διοικητικό χάρτη της χώρας. Η Ναντίνη Χαρταλιά στην αίθουσα ειδήσεων έχει να μας πει περισσότερο. Ναντίνη. Καλό μεσημέρι, Πόπη. Με τα μάτια στραμμένα, λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο βρίσκονται όλοι οι αυτοδιοικητικοί της χώρας, καθώς σήμερα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες που αφορούν στις αρμοδιότητες και τους πόρους των νέων ΟΤΑ, αλλά και ποιοι δήμοι συνενώνονται με ποιους, ώστε να περιοριστούν από 1.034 σήμερα συνολικά σε όλη τη χώρα σε 370 λιγότερους και να διαμορφωθεί έτσι ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας. Από τις έως τώρα πληροφορίες, Πόπη, πάντως, φαίνεται ότι συνολικά στην Αττική θα πάμε σε 66.
από τους 122 σήμερα. Ενδεικτικά να δούμε στο χάρτη αυτό τι θα γίνει στην Α και Β Αθηνών, όπως λένε οι πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι 47 δήμοι και κοινότητες φέρονται να περιορίζονται σε 35. Εγείροντας, πρέπει να πούμε, ήδη αντιδράσεις. Το Ελληνικό ενδεικτικά διαμαρτύρεται για την πιθανή συνένωσή του με την Αργυρούπολη και η Κηφισιά σε μια πιθανή ένωση με Εκάλη και Νέα Ερυθρέα. Στη Θεσσαλονίκη. Στο χάρτη, βέβαια. Ακριβώς. Ναι. Να δούμε, έχουμε και ένα χαρτί στη Θεσσαλονίκη ενδεικτικά. Οι πληροφορίες για την πρώτη περιφέρεια θέλουν τους δήμους να περιορίζονται σε 4 από 14 και στη Β από 9 ως 11 από 31 σήμερα, με πιθανότερο το σενάριο, όπως λένε, τους 10 δήμους από το αύριο. Το μεσημέρι θα έχουμε μια εικόνα, θα ανάψει πράσινο φως. Θα ξεκαθαρίσουν όλα σήμερα το μεσημέρι, Πόπη, όπως φαίνεται. Στόχος πάντως της κυβέρνησης, πρέπει να πούμε, ότι είναι ο Καλλικράτης να αποτελεί νόμο του κράτους μέχρι τέλος Μαΐου και να εξοικονομήσει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσω των συνενώσεων της κατάργησης 4.000 νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοτικών επιχειρήσεων. Ναντίν Χαρδαλιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα εμείς να δούμε τι συμβαίνει στο Σύνταγμα, γιατί την είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών έχουν αποκλείσει από το πρωί 877 διόριστοι εφοριακοί και τελωνιακοί που πέτυχαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ τον Απρίλιο του 2009. Όμως, Μιχάλη Τεζάρη, θα πρέπει να περιμένουν για διορισμό μερικά χρόνια ακόμη. Θα πρέπει να περιμένουν, Πόπη, μέχρι το 2013 τουλάχιστον. Να πούμε τώρα ότι η συνάντηση αυτή την ώρα πραγματοποιεί αντιπροσωπεία εφοριακών και τελωνιακών που έχουν αποκλείσει από τις 7 το πρωί την κεντρική είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στην Οδό Νίκης, για να δουν τι μέλη γενέστε με την υπόθεσή τους. Να πούμε ότι πρόκειται συνολικά για 877 άτομα επιτυχώντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ, που ενώ θα έπρεπε να δουλεύουν μετά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που έγινε στις 4 Απριλίου, όπως προείπες, του 2009, τελικά λόγω της οικονομικής συγκυρίας πάγωσαν οι προσλήψεις τους. Να πούμε ότι 376 άτομα από τα 877 συνολικά προσφύγει στη δικαιοσύνη και ζητούν την άμεση πρόσληψή τους, Πόπη. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, στο Υπουργείο Οικονομικών, εμείς θα πάμε μέχρι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί έχουμε άλλη μία κινητοποίηση. Αγρότες της Κορινθίας αυτή τη φορά διαδηλώνουν εκεί και είναι ο Δημήτρης Στεφόπουλος που θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη. Ακριβώς, Πόπη, κλειστή παραμένει αυτή την ώρα η Αχαρνών εδώ στο ύψος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες της Κορινθίας. Αυτή την ώρα, πριν από δύο λεπτά, το συντονιστικό όργανο των αγροτών ανέβηκε στο Υπουργείο. Σε λίγα λεπτά θα τους δεχθεί και η Υπουργός κυρία Μπατζελή, προκειμένου να συζητήσουν τα αιτήματά τους. Αιτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αποζημιώσεις, τις οποίες, όπως λένε οι αγρότες, τους είχε υποσχεθεί η κυρία Μπατζελή ότι θα τους δώσει από τις 11 Μαρτίου. Αποζημιώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις καταστροφές που υπέστησαν εδώ οι αγρότες της Κορινθίας σε καλλιέργειες σουλτανίνας, είναι ένα είδος σταφίδας, και στις κυπευτικές τους Σεπτέμβριο. Δημήτρη, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και θα κάνουμε στο σημείο αυτό ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε κοντά σας και πάλι με όλα τα υπόλοιπα νέα. Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι. Στα ΑΒ, φθινόπωλη σημαίνει ο μήνας που βγαίνετε πολύ κερδισμένοι. Μέχρι τις 30 Απριλίου θα βρείτε σκύπ 70 ή 72 μεζούρες 30% φθηνότερα. Ζυμαρικά και πάστες μέλισσα 30% φθηνότερα. Ρύζια Uncle Ben's ενός κιλού 30% φθηνότερα. Μοσχοφίλα ρομαντινία ελληνικά κελάρια 1,5 λίτρου 30% φθηνότερα. Και οικονομικές συσκευασίες Libero και Libero Up & Go 50% φθηνότερα. Φθινόπωλη μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Όλοι μιλάμε για τη μεσογειακή διατροφή. Τι βρίσκεται όμως στη βάση της? Τα Δημητριακά. Από τα Δημητριακά αξίζει να ξεχωρίσουμε τη βρώμη. Γιατί? Αντιοξειδωτικά, διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες κρύβονται μέσα στη βρώμη, περιμένοντας τη στιγμή που θα την καταναλώσουμε για να προσφέρουν τις ευεργετικές τους αξίες στον οργανισμό μας. Τη βρώμη στη ζωή σας φέρνουν καθημερινά τα Δημητριακά Κουάκερ. Κουάκερ. Απολαύστε ζωή. Όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν ζητάς, το βρίσκεις στο Χρυσό Οδηγό. Κάθε γλυκιά ιστορία ξεκινά με ένα σου χαμόγελο. Σε κρατώ από το χέρι και να ταξιδεύεις στο δικό σου κόσμο. Παραμυθένιος.
Σοκολατένιος. Μικρούλης. Λαχταριστός. Μοναδικός. Όπως η αγάπη μου. Μερέντα. Στην καρδιά μας πάντα πρώτη. Εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε ότι το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Γι' αυτό επιλέγουμε μόνο ελληνικά φρούτα. Χυμή Όλιβος. Ελληνική μέχρι τα φρούτα τους. Και τώρα, νέος χυμός Όλιβος, ρόδι στα φύλλη. Μας ξέρει όλη η Ελλάδα. Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου 11830. Μάθε ό,τι θες τώρα. Παντού και πάντα 11830. Τέσσερα καταστήματα Ιωνία. Ένα δίπλα σας. Ωραία για το Daily Active μου. Πες. Κι εγώ έχω πρόβλημα. Αλλά εγώ είμαι... του γάλακτος, ξέρω. Ορίστε. Και για σένα Daily Active. Το πρώτο και μοναδικό ρόφημα γάλακτος με φυτικές ίνες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. 9 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα που δοκίμασαν το Daily Active δήλωσαν ότι είδαν αποτέλεσμα μέσα σε 2 εβδομάδες. Daily Active. Το δέλτα των μεγάλων. Τα θέλω όλα τώρα και δεν δίνω μία. Έχουμε καμιά αντίρρηση? Αποκλειστικά στο Κοτσόβολο όλα τα προϊόντα στις χαμηλότερες τιμές. Και η πρώτη δόση, 2 χρόνια μετά. Έτσι σε θέλω. Κοτσόβολος, 60 χρόνια δίπλα σας. America's Next Top Model. Δευτέρα με Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Right now you understand what I'm saying because you're reading this. But real life has no subtitles. BBC English Plus. Μιλήστε τη γλώσσα του κόσμου εύκολα. Το τέταρτο βιβλίο και DVD-ROM από την Παρασκευή στα περίπτερα. Μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά. Εκτάκτος το Σάββατο στο Έθνος της Κυριακής. Explore Nature. Τα μυστικά της Μέσα Μάνης. Πολύτιμη συνασός. Ενιγματική αστυπάλαια. Το Σάββατο των ψυχών. Ακόμα το απαγορευμένο βασίλειο. Η θρύλη των πολεμικών τεχνών Τζάκι Τσάν και Τζετ Λι σε μια θεαματική περιπέτεια. Εκτάκτος το Σάββατο στο Έθνος της Κυριακής. Top Chef Masters σε πρώτη μετάδοση. Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Πάλι κοντά σας λοιπόν, σε γενική πανελλαδική απεργία κατεβαίνουν από κοινού ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Τα συνδικάτα αντιδρούν στα νέα μέτρα, ενώ ο πρόεδρος του ΣΕΒ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να θυγούν οι απολαβές των υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, αρκεί να γίνουν οι διαρθρωτικές αλλαγές στον δημόσιο τομέα. Κατά της λιτότητας που επιβάλλεται με τα νέα μέτρα, τάσσονται με την πανελλαδική απεργία που εξήγηλαν από κοινού ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ για την Τετάρτη 5 Μαΐου. Ενώ συζητούν για νέες κινητοποίησεις στα μέσα του ίδιου μήνα. Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας δεν παράγει ελλείμματα. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, η ΓΕΣΕΕ δεν θα κινητοποιηθεί ενωμένη, αφού τα συνδικάτα που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ θα διαδηλώσουν σε άλλο σημείο της Αθήνας. Την εκτίμηση ότι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο χωρίς τη μείωση μισθών, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μετά από τη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν χρειάζεται να υπάρξουν μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, αρκεί να γίνουν οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που θα απελευθερώσουν την επιχειρηματική δράση από την ασφυξία που της προκαλεί το κράτος. Την ίδια ώρα, στην πρωτεύουσα επικρατούσε κυκλοφοριακό έμφραγμα από τη στάση εργασίας που κράτησε έως το απόγευμα των εργαζόμενων στα μπλε λεωφορεία, στο τραμ, στο μετρό, στα τρόλεϊ και τον ηλεκτρικό. Νομοθετήματα χωρίς διάλογο των εργαζομένων δεν μπορούν να έχουν καμία μα καμία αποδοχή. Σε κινητοποιήσεις κατεβαίνουν από αύριο και οι δάσκαλοι με 4 ώρες στάσης εργασίας έως και την ερχόμενη Δευτέρα. Και με 48 ώρη απεργία με πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 4 και 5 Μαΐου που θα συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στα ιδιωτικά σχολεία. Το ένα πίσω από το άλλο κλείνουν τα εργοστάσια στην επαρχία με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να χάνουν καθημερινά τη δουλειά τους. Μόνο στη Μακεδονία τα τελευταία 5 χρόνια έχουν κλείσει.
90 εργοστάσια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι απολυμμένοι τόσο στο να βρουν νέα εργασία όσο και στο να συντηρήσουν τις οικογένειές τους είναι βεβαίως μεγάλες. Εργοστάσια παροπλισμένα, πόρτες κλειδαμπαρωμένες και οι αράχνες να μαρτυρούν το τέλος. Αποτέλεσμα, χιλιάδες κόσμος χωρίς δουλειά και η πλειοψηφία τους στην επαρχία. Έχει εδώ και 1,5 χρόνο που κάθομαι. Μας σταματήσαμε το εργοστάσιο που ήμασταν. Τον δρόμο μείναν γύρω στα 350 άτομα. Όσοι ήμασταν δηλαδή. 5 χρόνια είμαι χωρίς δουλειά. Ο κύριος Μάκης Θεοδόρου καθημερινά ταξιδεύει 60 χιλιόμετρα για να βρει δουλειά στα χωράφια, καθώς ο μισθός της γυναίκας του δεν φτάνει για να καλύψει τις υποχρεώσεις της οικογένειας. Έχουμε δάνειο για το σπίτι, δύο παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο με έξοδα πολλά, το μέλλον. Αυτή τη στιγμή είναι μαύρο. Ίδια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου το παραγωγικό τμήμα μεγάλου εργοστασίου ελαστικών έκλεισε. Δεν άντεξε στον ανταγωνισμό και στις νέες ηθίκες που διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια. 350 άτομα χωρίς δουλειά. Ήμουν περίπου 20 χρόνια σε αυτή την επιχείρηση και ότι ο κόσμος πραγματικά δηλαδή συγκλονίστηκε. Γιατί οι περισσότεροι είχαν πάρει δάνεια για να αγοράσουν σπίτια, είχαν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, όπως και εμείς είχαμε συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Στην Πάτρα, ο Κυριάκος Ζαρουτιάδης είναι μεταλλεργάτης. Τα τελευταία 5 χρόνια που απολύθηκε από το εργοστάσιο που δούλευε, δεν μπορεί να βρει σταθερή δουλειά. Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια έχω δουλέψει με κάτι συμβάσεις, αλλά πλέον έχουν σταματήσει και αυτές. Δηλαδή, κάτι εργοστάσια στον κλάδο που παίρνανε κόσμο συμβασιούχους, έχουν πάψει πια εδώ και τα τελευταία 1,5 χρόνο να παίρνουν συμβασιούχους. Για να μπορέσει να συντηρήσει πλέον το σπίτι του και την οικογένειά του, ο Κυριάκος στρέφεται στην βοήθεια των γονιών του και σε δανεικά. Πάμε κατευθείαν τώρα μέχρι τα Χανιά της Κρήτης να συναντήσουμε τον Μάριο Διονέλη, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΜΙΚ, ο κ. Ανδρέας Βιενόπουλος, με αφορμή τη δρομολόγηση του Blue Horizon στη γραμμή Πειραιάς Κρήτη, Πειραιάς Χανιά. Έτσι ακριβώς, Πόπη, είμαστε πάνω στο πλήθο και με όλα τα έβαλε σήμερα ο Ανδρέας Γενόπουλος. Μίλησε, καταφέρθηκε κατά των πολιτικών καταρχάς. Ζήτησε για πάλι και για άλλη μια φορά να καταθέσουν το πόθεν έσχες τους όλοι οι πολιτικοί από τότε που μπήκαν στην πολιτική για να δούνε, όπως είπε χαρακτηριστικά, ποιοι από αυτούς μπήκαν για να βοηθήσουν τον λαό και ποιοι μπήκαν μόνο και μόνο για να πλουτίσουν. Τα έβαλε με τους συνδικαλιστές. Είπε ότι έχουν παρεξηγήσει την έννοια του κέρδους και του υπεκέρδους και το δαιμονοποιούν. Φαντάζομαι οι συνδικαλιστές θα έχουν απαντήσουν πολλά από αύριο στον Ανδρέα Βγενόπουλο. Τα έβαλε με τον κρατικό τομέα, ο οποίος, όπως είπε, δεν βοηθά τις δημόσιες επενδύσεις και δυσκολεύει την έλευση επενδύσεων, την λειτουργία του επιχειρηματικού κόσμου στην Ελλάδα. Ανέφερε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα και της εταιρείας του όταν θέλησε να φέρει επενδύσεις στην Ελλάδα και δεν τα κατάφερε. Είπε χαρακτηριστικά για πλοία που ενώ είχαν κάνει συμφωνία να τα φτιάξουν στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, τελικά λόγω διαφόρων γραφειοκρατικών δυσκολιών τα έφτιαξε η εταιρεία του κυρίου Βιενόπουλου στην Κορέα. Γενικώς ήταν καταπέλτης, νομίζω, από το τη συνέντευξη έχει πάρα πολύ ψωμί που λέμε δημοσιογραφικά για πολλά θέματα. Μάλιστα, θα δούμε λοιπόν περισσότερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky το βράδυ στις 9. Σε ευχαριστούμε, Μάρια. Την αλλάζοντας θέμα, την οριστική διαγραφή του τέως βουλευτή των δεκανήσεων της Νέας Δημοκρατίας Αριστοτέλη Παυλίδη αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Δοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας. Η Επιτροπή συνήλθε υπό την Προεδρία του Προέδρου της, Ιωάννη Τραγάκη, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παρέπεψε τον κύριο Παυλίδη με το ερώτημα της οριστικής διαγραφής από μέλος του κόμματος. Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλέστηκε ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή ότι με την εγγένη στάση και συμπεριφορά του, ο κύριος Παυλίδης προκάλεσε και προκαλεί βλάβη στη λειτουργία του κόμματος. Κατόπιν τούτου, με ομόφωνη απόφασή της, η Επιτροπή Δοντολογίας διέγραψε οριστικά τον κύριο Παυλίδη. Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ που εμποδίζουν τους τουρίστες να επιβεβαστούν στο κρουαζιερό πλοίο Zenith. Παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αφού θεωρούν ότι τέτοια έκτροπα πλέον μέσα το πιο δυναμικό και ποιοτικό κομμάτι του τουρισμού, τις κρουαζιέρες. Έχοντας χάσει μία ημέρα κρουαζιέρας, οι 970 Ισπανοί ταξιδιώτες επιβιβάζονται τελικά στο κρουαζιερόπλοιο Zenith. Με τουλάχιστον 12 ώρες καθυστέρηση, το πλοίο αναχώρησε από το λιμάνι του Πειραιά στις 9.30 το πρωί. Χθες τα ναυτεργατικά σωματεία με τη στήριξη του ΠΑΜΕ εμπόδισαν τους τουρίστες να επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο με αποτέλεσμα να διαδραματιστούν πρωτοφανείς σκηνές στο σταθμό επιβατών εξωτερικού. Νομίζουν αυτοί οι σε εισαγωγικά επαναστάτες ότι με τις πράξεις τους θα φύγουμε από την κηδεμονία, θα φύγουμε από την επιτήρηση. Μα θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στο να είναι πιο σκληρή η επιτήρηση. Με επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και τη διοίκηση του ΟΛΠ, η πλειοκτήτη εταιρεία ζήτησε διαβεβαιώσεις ότι το πλοίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί απρόσκοπτα το λιμάνι του Πειραιά. Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα του τι θα συμβεί την επόμενη Δευτέρα, που το πλοίο προγραμματίζει να ξανάρθει και θέλει τις εγγυήσεις από την επίσημη.
κυβέρνηση ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοια γεγονότα. Malcolm, we've seen some rather unusual strikes, haven't we already? Οι εικόνες αυτές έκαναν τον γύρο του κόσμου και το αρνητικό κλίμα για τη χώρα στο εξωτερικό, που επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, αποτυπώνεται στη σχεδόν ανύπαρκτη τουριστική κίνηση στα σοκάκια της πλάκας. Προχθές είχα δύο γκρουπ, δεν μου ήρθαν. Και σήμερα πάλι είχα δύο γκρουπ, δεν μου ήρθαν. Τα αναβάλουν τα γραφεία. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Και γιατί αναβλήθηκαν αυτά? Γιατί δεν τους αφήσανε να βγουν έξω. Η Κουλαζιέρα είναι ο ποιοτικός τουρισμός και γενικότερα για την Ελλάδα αλλά και για την πλάκα ιδιαίτερος. Και όταν λέω ποιοτικός τουρισμός είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αφήνουν χρήματα. Παρ' όλα αυτά, τα ναυτεργατικά σωματεία εμφανίζονται αποφασισμένα να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, την ώρα που η κυβέρνηση έχει ήδη συγκροτήσει ειδική επιτροπή για την άρση του καποτάζ, από το οποίο υπολογίζεται ότι η χώρα χάνει ετησίως 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ και 40.000 θέσεις εργασίας. Ανυπολόγιστη είναι η ζημιά από το διασυρμό της χώρας μας, αδιεθνή μιμιαία από τα παράδεκτα γεγονότα που συνέβησαν χτες στο λιμάνι και δεν αποκλείεται να επαναληφθούν στο μέλλον. Με την άρση του καμποτάζ υπολογίζεται ότι από τα ελληνικά λιμάνια θα επιβιβάζονται σε κρουαζιερόπλοια 4,3 εκατομμύρια τουρίστες, όταν σήμερα δεν ξεπερνούν τους 400.000.